Είστε εδώ από τις 4 το πρωί. Έχω το 20 νούμερο. 4 για να πάρω νούμερο να τελειώσουμε μια ώρα πιο νωρίς. Από τις 4 τα ξημερώματα ο κόσμος έφτανε έξω από το κτηματολόγιο σήμερα, τελευταία ημέρα της προθεσμίας για κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, περισσότερο για να λάβει εμπρόθεσμη βεβαίωση για να καταθέσει ετεροχρονισμένα όσα χρειάζονται για να ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής περιουσίας του. Υπάρχει μια λίστα εδώ, κρατάει μια κοπέλα να πούμε, και γράφει τα ονόματα. Από ό,τι πληροφορούμε, 10-10 άτομα μπαίνουν μέσα, παίρνουν ένα πρωτόκολλο, αριθμό πρωτοκόλλου, μια σφραγίδα και τελειώνει. 6.30 εκείνη. Τέτοια ώρα. Τι λέτε, θα προλάβετε σήμερα? Ναι, θα προλάβω. Θα καταθέσετε χαρτιά, θα πάρετε βεβαίωση? Όχι, θα πάρω βεβαίωση. Γιατί περιμένατε την τελευταία στιγμή? Όλα. Τι να. Και ένα. Το σπουδαιότερο είναι η αμέλεια που έχουμε όλοι. Από τις 5 το πρωί, ο αριθμός της λίστας είχε ξεπεράσει το νούμερο 100 και οι ιδιοκτήτες από την ώρα που άνοιξε η πόρτα έμπαιναν ονομαστικά και εξυπηρετούνταν. Καλή σας μέρα. Παρακαλώ, εδώ είμαστε για Αρχάνες, Χριστό και Γόρτινα. Μα είμαστε και εμείς, περιμένουμε την τελευταία ώρα τώρα να λύσουμε τα προβλήματά μας, η αλήθεια να λέγεται. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να δοθεί παράταση? Βέβαια και πρέπει, άμα δεν δώσει, τι είναι αυτός ο κόσμος, τι είναι αυτό το πράγμα? Σιωπηρή έχει δοθεί ήδη. Με την αίτηση που κάνουμε, βάζουν ημερομηνία, φερπίν τον Ιανουάριο, δεν ξέρω πότε στον καθένα. Είμαστε τελευταία στιγμή, αλλά είμαστε τελευταία στιγμή για πολλούς λόγους. Ο βασικός είναι ότι δεν υπήρχαν συμβόλαια πουθενά. Ήταν όλα με εξυχθησία, διαλόγου και τέτοια. Τι να κάνει ο κόσμος? Πα στο συμβουλιογράφο και σου λέει, έλα τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο. Δεν προλαβαίνουν. Οι μηχανικοί δεν προλαβαίνουν. Τοπογραφικά που ζητάνε δεν προλαβαίνουν. Η διαδικασία κύλησε χωρίς προβλήματα, με τους ιδιοκτήτες ωστόσο να εξηγούν ότι εκτός από την αμέλεια, που είναι κύριο συστατικό της ιδιοσυγκρασίας του Έλληνα, υπήρχαν και οι περιπτώσεις που δύσκολα κάποιος θα μπορούσε να είχε μέσα σε αυτό το χρόνο στα χέρια του όλα τα απαραίτητα έγγραφα για να τα καταθέσει. Ή θα το πούνε πριν ότι θα δώσουμε παράταση, ή να μην δώσουν παράταση. Ένα από τα δύο. Γι' αυτό ο υπουργός που θα βγει, οποιοδήποτε είναι υπουργός αυτός, να δώσει παράταση θέλει κρέμασμα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν δίνουν, όχι, θα μας πάρουν τις υπηρεσίες, θα πληρώσουν πρόστιμα και τώρα τελικά θα δώσουν πρόστιμα. Θα δώσουν παράδεση. Δεν τρέπεται λίγο να. Ξέρετε σε πόσα χωριά έχετε, σε πόσες κοινότητες. Φτιάξτε τα στοιχεία δικαιούχου και κάθε κοινότητα με τα κομμάτια μέσα. Ο περισσότερος κόσμος έλαβε βεβαίωση εμπρόθεσμης κατάθεσης με ημερομηνίες που ξεπέρασαν το Μάρτιο του 2020. Ενώ σε ό,τι αφορά την πρόβλεψη, οι ιδιοκτησίες να περάσουν στο δημόσιο, εφόσον δεν δηλωθούν, μάλλον εκτίμησαν ότι πρόκειται για αντισυνταγματικό μέτρο και εξήγησαν ότι το πιθανότερο είναι όλα αυτά τα σενάρια να κλείσουν με αυξημένα πρόστιμα. Δεν το πιστεύω, εφόσον δηλωθεί και μετά από μεταγενέστερο χρόνο πάλι δεν. Εκτός να κάνεις 2 χρόνια, 3 να μην ενδιαφερθείς καθόλου. Δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια. Είναι αντισυνταγματικό, δεν υπάρχει καμία περίπτωση.